Σε αυτό το play ο ένα Τζάκσον προσάρει στον 2 και ξεκινά το give and go, κόβοντας τη συνέχεια στο καλάθι. Ο ένα σταματά και μετακινείται τώρα κατά μήκος στη sideline για να τοποθετήσει ένα back screen για τον 5, τον Rich Mitch. Ο 2 θέλει στο τέλος να πασάρει στον 5 μετά το back screen που δέχτηκε από τον 1. Σε αυτό το play, εάν υπάρξει άρνηση στην πάσα στο post, ο 1 κάνει pop-out στην κορυφή μετά το screen που έχει τοποθετήσει. Ο 2 πασάρει στον 1, ενώ ο 1 αναζητά μια high-low pass μέσα στον 5 ή στην αδύνατη πλευρά για τον 3 που χρησιμοποιεί το screen από τον 4. Ο 3 συνέχεια ψάχνει το shoot, το drive ή την πάσα στο post στον 4. Μια ακόμη πιθανή επιλογή θα ήταν αν ο 3 θα μπορούσε να τοποθετήσει ένα back screen στον 4 στην αδύνατη πλευρά για να δώσει στο play μια διαφορετική οπτική. Το επόμενο play Indiana Quick 2 και 5 back screen είναι μια παραλλαγή σε αυτό το quick set που χρησιμοποιήθηκε από τον Larry Brown της Indiana και αποσκοπούσε στην άμεση χρήση του 2 Reggie Miller και του 5 Rick Smith. Αντί να γίνει η πάσα στον 2 σε αυτό το play, ο 1 dribblar προς την δεξιά πλευρά, ο 2, ο Miller, ξεκινάει προς το καλάθι και κόβει κατά μήκος τη sideline για να τοποθετήσει back screen για τον 5 τον Rick Smith. Στη συνέχεια ο 1 θέλει να πασάρει στον 5 στο post. Σε αυτό το play, εάν υπάρξει άρνηση στην πάσα στο post, ο 1 πασάρει στον 2 στην κορυφή μετά το screen που έχει τοποθετήσει. Ο 2 αναζητά μια πιθανή high-low pass στον 5, ένα shoot ή ένα drive ή ακόμα και μια πάσα στον 4 που χρησιμοποιεί το back screen του 3. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις επιλογές, ο 2 κοιτάζει τον 3 που έχει βγει σε 45 για shoot ή ποστάρει τον 4. Το τελευταίο play που έχω επιλέξει για την early offense είναι το quick drag. Αυτό το play χρησιμοποιήθηκε από τον Bob Hill όταν ήταν προπονητής στην Ινδιάνα ως μέρος της early offense που χρησιμοποιούσε για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον point guard Verne Fleming, τον forward Dudley Schrempf και τον shooting guard Reggie Miller. Σε αυτό το play, ο 1, Fleming, χρησιμοποιεί ένα late drag screen που τοποθετεί ο 4, ο Dudley Schrempf. Καθώς εξελίσσεται αυτή η κίνηση, ο 2, ο Miller, κόβει κατά μήκος της baseline χρησιμοποιώντας τα screen που τοποθετούν οι 3 και 5. Ο 3 στη συνέχεια τοποθετεί ένα back screen για τον 4 και αναζητά μια πιθανή loop pass από τον 1, αν η πάσα στον 2 δεν περάσει.